Χαίρετε και πάλι. Μια άλλη εφαρμογή που θα ήθελα να κάνω review, να σας την παρουσιάσω που βρίσκω αρκετά χρήσιμη και τη χρησιμοποιώ πολύ, ονομάζεται Travel Cost. Αυτή εδώ είναι μια εφαρμογή δωρεάν, η οποία μας υπολογίζει κόστος διαδρομής, διόδια και καύσιμο, από έναν προορισμό σε έναν άλλον. Ε, είναι αρκετά απλή, επιλογή σημείου εκκίνησης, μπορούμε να βάλουμε το στίγμα μας ...και να μας ε, βρει κατευθείαν να τον εργοποιήσουμε... ...πείτε το ότι θέλουμε να πάμε Αθήνα. Λειτουργεί και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Λοιπόν, καταρχήν πριν ξεκινήσουμε... ...πρέπει λιγάκι στις ρυθμίσεις ταξιδιού να βάλουμε κάποια πράγματα. Τύπος οχήμα, οχήματος βάζουμε, αν είμαστε μηχανή, αμάξι, φορτηγό... ...ό,τιδήποτε για να μας υπολογίσει ανάλογα τα διόδια. Μετά βάζουμε την τιμή καυσίμου, πόσο περίπου μέσο όρο βάζουμε καύσιμο. Μετά βάζουμε την κατανάλωση. Κατανάλωση, θα κάνω ένα βίντεο πώς βρίσκουμε μια κατανάλωση σε ένα αμάξι, σε ένα όχι ο μάξι, σε ένα οποιοδήποτε όχημα, ανάλογα τα πόσα λίτρα και το πόσο, πόση απόσταση κάνουμε, πώς το βρίσκουμε αυτό εδώ. Είναι, κάποια αμάξια το υπολογίζουν, αλλά γενικά λίγο κλέβουν προς τα κάτω. Θα το βρούμε ακριβώς πόσο okay ένα αμάξι σε επόμενο βίντεο βάζουμε την κατανάλωση μέσω όρο περίπου και τα άτομα που θα είμαστε. Άτομα, αν είμαστε ένα άτομο, α πούμε, μια οικογένεια, ένα άτομο θεωρείται. Αν είμαστε φίλοι, μπορούμε να βάλουμε τα άτομα και να μα διαιρέσει το κόστο ανάλογα το άτομο. Δηλαδή, δια 4 και οτιδήποτε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα ότι στοιχεία θέλουμε και μετά μα βγάζει συνολικό κόστο για να κατέβουμε Αθήνα χρειαζόμαστε 60 ευρώ σχεδόν. Και μετά μα βάζει διόδια και καύσιμα, επιλέγουμε και βλέπουμε πόσο τις 100 είναι το καθένα, δηλαδή τα διόδια είναι 31 ευρώ και τα καύσιμα είναι 28 ευρώ για να κατέβουμε. Και μετά μας βάζει το άτομο, την κατανάλωση σε λίτρα. Το άτομο, αν βάλουμε δια, ανάλογα τα άτομα μας το υπολογίζει και το κόστος κάθε διοδιο. Λοιπόν, ένα αρκετά ωραίο είναι, μας βγάζει ακριβώς που βρίσκονται τα διόδια. Οπότε μπορούμε είτε να τα αποφύγουμε είτε να ξέρουμε περίπου να προετοιμαστούμε. Μπορούμε να πατήσουμε στο κάθε δύο για να δούμε πού είναι. Μα βγάζει τα χιλιόμετρα και περίπου πόση ώρα χρειαζόμαστε. Είναι αρκετά ωραία εφαρμογή, τη χρησιμοποιώ όταν πάω ταξίδι αρκετά συχνά και είναι αρκετά αξιόπιστη. Είναι αρκετά καλή εφαρμογή. Την προτείνω δηλαδή να τη δοκιμάσετε. Είναι ελληνική εφαρμογή. Οπότε καλό είναι να την δούμε και να το υπολογίσουμε. Επίση, όπω είπαμε, μπορούμε να βάλουμε εξωτερικό. Α βάλουμε Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα κατευθείαν υπολογίζει το κόστος, μας βγάζει τις διαθέσιμες διαδρομές κιόλας, μπορούμε να επιλέξουμε ανάλογα τη διαδρομή που θέλουμε και βλέπουμε ότι είναι 6, 7 ώρες σχεδόν, είναι 625 χιλιόμετρα και το κόστος είναι 40 ευρώ και 62 λεπτά. Αρκετά καλή εφαρμογή, την προτείνω. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like στο βίντεο ή αν θέλετε κάντε και εγγραφή για να δείτε παρόμοια βίντεο ή σχετικά με αμάξια και γενικά. Σας ευχαριστώ πολύ.